Καλά. Εγώ με την άδειά σου, έτσι νοερά πήρα την άδειά σου να επικαλούμε το γεγονός ότι τα Γρετανά δεν έχουν μόνο ένα χρυσό Ολυμπιονίκη, είμαστε άδειο. Και προσπαθώ τελικά να πετύχουμε κάποιους στόχους στον τομέα αυτόν. Και φυσικά εμείς υπολογίζουμε στη στήριξή σου, γιατί θεωρούμε πως θα βγεις ευρωβουλευτής. Εμείς θα βοηθήσουμε να το ξέρεις αυτό. Το ότι λέω ότι είσαι δικό μας παιδί, είναι πολύ σημαντικό. Η παρουσία σου θα είναι αποτελεσματική και παραγωγική. Και έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που στον τομέα τους έχουν γράψει ιστορία, έχουν κάτι να προσφέρουν, ξέρουν πώς να διαχειριστούν ένα τομέα και πώς τελικά σε αυτό το τομέα να κτίσουν κάτι που εμείς το θέλουμε και προσδοκούμε σε αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να εκλεγούν άτομα που να έχουν και γνώση, να έχουν και ιστορία, να έχουν και προσφορά. Δεν μπορεί δηλαδή άτομα τα οποία μόνο και μόνο για από μια προβολή που έχουν μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να έχουν ένα υπόβαθρο ισχυρό και χωρίς μια βάση πάνω στο οποίο να στηρίζουν τη φιλοδοξία τους, να θέλουν να εκλεγούν. Για την δική σου περίπτωση, εμείς θεωρούμε πως είναι κάτι καλό και θετικό και πολύτιμο να προκύψει η εκλογική σου νίκη. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, και αυτό και λέω πως εμείς θα βοηθήσουμε όσο γίνεται να πετύχεις και τα Γρεβενά να σε στηρίξουν. Είσαι δικό μας παιδί λοιπόν και μαζί θα πορευτούμε και μαζί θα συνεργαστούμε και στο μέλλον. Δεν το συζητάμε. Μεγάλο ευχαριστώ. Και το λέω σε όλες τις συναντήσεις που κάνουμε υπουργούς. Ότι έχουμε και τη Βούλα, δεν έχουμε μόνο τον Τεντόγλου. Ναι, γιατί ξεχνάνε πολύ ότι είναι από το γένος Τεργιούλα, μεγάλη οικογένεια και ανατρόφωνα εδώ πέρα, γιατί κάθε φορά όταν μου λένε, λέω από τη μία μεριά του πατέρα μου ποντιακό κομμάτι που και εσύ συνεισέφερες αυτό για τη γενοκτονία των ποντίων, αλλά από τη μία μεριά είμαι από Φλόρινα και από την άλλη μεριά είναι το Δέλτα, το Γρεβενό εδώ πέρα. Και να ξέρετε, έχω φάει πάρα πολύ ξύλο για να μην μιλάω τα δικά μας εδώ πέρα, γιατί έπρεπε λέει να είμαι πολύ καλά τα ελληνικά και τελικά αυτά έγιναν Σύρια. Και αγαπημένα, γιατί δεν γκουρλώθηκες, όχι, δεν γκουρλώθηκα, αλλά είναι μια χαρά. Αλλά ειλικρινά το γήπεδο, σε αυτό το γήπεδο έχουν περάσει αθλητές και αθλητές μορφές. Εγώ όταν πήγαινα εκεί πέρα, η μητέρα μου νόμιζε ότι πηγαίνω για να βρω φίλο. Γιατί τότε ακόμη δεν ήταν οι δομές πολύ καλές, πηγαίναμε τόσο στο Θηλαίον, που είναι στην είσοδο των Γρεβενών. Έχοντας, θυμάμαι την διευθύντρια, την κυρία Ρομπόλη, έχω φάει πάρα πολύ ξύλο, γιατί δεν ήμουν πολύ καλό παιδί. Γιατί ήμουν πολύ λίγο ατύπασο, αλλά νομίζω ότι από εδώ μπήκαν οι βάσεις, όχι βάσεις τόσο του αθλητισμού, γιατί και ο Δινάκης πέρασε από εδώ και ο Πούλιος πέρασε από εδώ, είναι ονόματα. Ο Κλισάρης που ήταν ένας από τους αθλητές, ή Βέργου, δηλαδή αθλητές, άνθρωποι Ναούμι, που σου λέγανε πήγαινε προς τα εκεί. Ο Μπασδέκης. Ναι, ο Μπασδέκης, με τον Μπασδέκη είχαμε πάει σαν οικογένεια σε σχολικό αγώνα κάτω στην Τρίπολη. Αλλά εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι κάθε φορά όταν δυσκολεύεσαι, ψάχνεις να βρεις τις σχολιές σου. Και τις σχολιές εκείνες που σε αγκαλιάζουν, που σε χαϊδεύουν, γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι που, με τους οποίους μπορεί να μην ανταμώνεις κάθε μέρα, γιατί και η αυτοδιοίκηση, ξέρεις 10 χρόνια κι εγώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα από το βαρύ παρελθόν, προσπαθείς να λύνεις όσο μπορείς, έχεις δεν έχεις αρμοδιότητα, τα προβλήματα των συμπατριωτών. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή μέχρι τώρα απόδοση όσον αφορά τη διαχείριση και δύσκολων στιγμών. Οπότε είναι ίσως ο καιρός να πάρεις ένα ακόμη ρίσκο, εγώ τουλάχιστον, για την Ευρωβουλή, διεκδικώντας κάτι περισσότερο για εμάς, με πολύ συγκεκριμένη στόχευση, με πολύ συγκεκριμένη ομάδα, γιατί μόνος ένας πουθενά μπορεί να βλέπουμε το Μίλτο να είναι μπροστά και να χαιρόμαστε και ειλικρινά πιστεύω ότι θα ξαναχαρούμε το καλοκαίρι, αλλά από πίσω έχει μια ομάδα ανθρώπων, μερικοί από αυτούς είναι και από εδώ. Και χαίρομαι πολύ που ένα ακόμα παιδί και μας ειλικρινά μας βάζει παράσημα και μας βγάζει από την αφάνεια.